Η Επιτροπή Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ Νομού Αρκαδίας χαιρετίζει όλους τους εκπαιδευτικούς που αντιστέκονται, δεν συνενούν στα σχέδια κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους θέλουν αυτόχειρες και συνενόχους σε μια πολιτική που κατηγοριοποιεί σχολεία, που εισάγει ιδιωτικονομικά κριτήρια στη λειτουργία τους, που καθυλώνει μισθούς και οριμάνσεις, που νομιμοποιεί τις απολύσεις. Παλιά και νέα μέτρα, όπως η αξιολόγηση, η τράπεζα θεμάτων, οι νέες συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων, δεν έχουν καμία σχέση με τη βελτίωση του σχολείου και του παιδευτικού. Αντίθετα, θα βάλουν νέα εμπόδια και φραγμούς στη μόρφωση των παιδιών των λαϊκών οικογενειών, θα ανατρέψουν τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Σήμερα, που ο αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας αλλά και του εκπαιδευτικού έργου κορυφώνονται, υπάρχουν ενθαρρυντικά μηνύματα από την αποφασιστικότητα των εργαζόμενων στην εκπαίδευση. Παρά τις απειλές, τις προσπάθειες εκφοβισμού και την τρομοκράτηση που δέχονται οι εκπαιδευτικοί, σημαντική μερίδα του κλάδου δεν υποκύπτει, δεν συνενεί, αντιπαλεύει τα μέτρα. Σήμερα, με τη μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εδώ στην Αρκαδία, ματαιώθηκε διμερίδα επιμόρφωσης των διευθυντών σχετικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Τέτοια μηνύματα δίνουν αισιοδοξία. Είναι παρακαταθήκη για τις δύσκολες μάχες και τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, συλλογικά, μέσα από τις γενικές συνελεύσεις αλλά και τους συλλόγους διδασκόντων και με όρους κινήματος να μπλοκάρουν τις διαδικασίες της αξιολόγησης. Κανένας διευθυντής δημόσιου σχολείου να μην δεχτεί να γίνει να παίξει το ρόλο του δήμιου. Προϋπόθεση για να δραπεί στο σύνολό της η πολιτική κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαίου είναι η ανασύνταξη και η οργάνωση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Μαζί λοιπόν, από κοινού, γονείς, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι, μπορούμε, αν το θελήσουμε, να παλέψουμε ανυπότακτα και να συμβάλλουμε ώστε να δημιουργηθούν οι προποθέσεις για ένα διαρκή ταξικό αγώνα για το σχολείο και την κοινωνία των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.